Σήμερα θα κάνουμε στο 349 GT τοποθέτηση γνήσια σχάρας Yamaha, πλακάκι αλλιώς όπως το λένε. Θα δούμε λίγο τη διαδικασία, τι εργαλεία αυτά που βλέπετε εδώ πέρα χρειάζονται περίπου και πώς θα γίνει. Εννοείται καφές πάντα παρέα. Έχουμε να βγάλουμε μερικές βίδες, αρκετά πλαστικά τέτοια κλιπ και πρέπει να ανοίξουν τα πλαστικά εδώ, να βγουν οι βάσεις των πλαϊνών βαλιτσών για να μπουνε και θα δούμε περίπου αυτό που είπαμε τη διαδικασία. Δεν είναι και η πιο εύκολη τοποθέτηση γιατί πρέπει να ανοίξουν όπως είπα τα πλαστικά. Θα μπορούσε δηλαδή να μπαίνει πιο άνετα, αλλά για να μπει το δυναμόκλειδο από κάτω δεν έχει χώρο για να μπει εδώ πέρα που θέλει, για να σφίξει δεν έχει κενό απαραίτητο, οπότε αναγκαστικά και για μάχα λέει οδηγίες πρέπει να βγουν αυτά εδώ πέρα. Μισέλες. Έχουμε να βγάλουμε αυτά εδώ, τις βίδες αυτές. Αυτές εδώ τις βίδες, θα βγουν και αυτά και από κάτω έχει και άλλα τέτοια κλιπ. Αυτή εδώ και από κάτω ό,τι τέτοιο έχει μέχρι εδώ από κλιπ. Εδώ πέρα θα ανοίξει αυτό. Να ξεκινήσω με τα πλαστικά τα κλιπ. Τραβάς πίσω. Άλλα δύο εδώ. Γενικά αυτό το μεταξύ που ρυθμίζει το ύψος της σέλας, το λαστιχένιο, και έχει από κάτω άλλα τρία πλαστικά κλιπ. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά και τα βγάζουμε. Τώρα για να βγάλουμε αυτό το κομμάτι, αυτό βγαίνει σιρταρωτά προς τα κάτω. Βάζουμε πρώτα το πάνω, τραβάμε λίγο και μετά
έρχεται και ξεκουμπώνει αυτό μόνο του και το τραβάμε σιγά σιγά προς τα κάτω, γιατί εδώ έχει αυτό εδώ το οποίο πιάνει στο depósito εδώ πέρα από κάτω και γκατζώνει. Το ίδιο και από την άλλη. Να βγάλουμε και τα καπάκια. Βασικά απλώς το πιέζουμε και έρχεται, βγαίνει μόνο του σιγά σιγά, είναι κουμποτό. Βγάζουμε και αυτά τα δύο που έχει εδώ, τα κλιπ, 1-2. Απλώς το σηκώνουμε πάνω. Και τώρα για να βγουν τα πλαστικά πρέπει να βγάλουμε τις βάσεις από τις πλαϊνές βαλίτσες αυτές, γιατί αλλιώς δεν ξεκουμπώνουν. Για να δούμε μετά πως μπαίνουν, γιατί πρέπει να κεντράρει εδώ πέρα. Να δούμε μετά πως μπαίνουν. Εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από το άλλο. Και τώρα τραβάμε μπροστά έξω τα πλαστικά. Δεν θέλει πολύ. Απ' την άλλη θα το βγάλουμε τελείως, γιατί εδώ έχει το καλώδιο, δεν χρειάζεται να το βγάλουμε. Θα το τραβήξουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω χαλαρώσει και το φανάρι πίσω, γιατί αλλιώς από κάτω δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση να σφίξεις άνετα με ένα δυναμόκλειδο, γιατί θέλουμε συγκεκριμένα κιλά. Θέλουμε 20 νουτόμετρα στις βίδες και στις 3. Για να μην έχουμε θέμα στο βάρος και κοπούν οι βίδες και φύγουνε. Η βάση θα μπει κατά αυτόν τον τρόπο. Οι βίδες που έχει είναι αυτές. Καριδάκι, δωδεκάρι και άλεν. Είναι κάποια μοντέλα τα οποία είχαν μόνο καριδάκι. Δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό υπήρχαν δύο περιπτώσεις που κοπήκανε οι βίδες. Μάλλον η Yamaha φρόντισε και έβαλε άλεν. Οπότε πάμε να το βάλουμε πάνω και να το σφίξουμε. Δείτε εδώ που μπαίνει για να σφίξει, γιατί αλλιώς δεν χωράει για να μπει. Το ίδιο και για το φανάρι από κάτω, τη βίδα και από την άλλη πλευρά. Τώρα εδώ σφίγγω με δυναμόκλειδο. Έχουμε βάλει τη βάση, έχουμε σφίξει με δυναμόκλειδο. Τώρα βάζω πίσω το φανάρι να το βάλω, να το σφίξω. Θέλει πάρα πολύ. Τώρα θα βάλουμε πίσω τα πλαστικά, γιατί πρέπει πρώτα να μπουν τα πλαστικά και μετά να μπει η βάση των πλαϊνών πίσω. Για να τα βάλουμε. Και θα βάλουμε σιγά σιγά πίσω τα πλαστικά κλιπ. Εδώ τις βίδες που έχει. Τα λαστιχένια και αυτά και έχουμε τελειώσει. Τώρα εδώ για να τις κεντράρουμε πρέπει να βάλουμε, έχει δύο τρύπες εδώ, να τις βάλουμε ένα κέντρο με ένα κατσαβίδι να είναι στην ίδια διάμετρο ή με το καρφί που έχει κάτω από τη σέλα που είναι και σταυροκατσάβιδο. Το ίδιο κάνει, λέει στις οδηγίες. Απλώς πρέπει να κεντραριστεί, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να μπουν οι βαλίτσες πάνω να κεντράρουν με την κάτω και εννοείται να είναι και στη θέση τους όπως πρέπει. Λίγο μπέρδεμα σε σχέση με άλλα
με ό,τι είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο μοντέλο, αλλά ok. Εδώ σφίγγουμε 45 νουτόμετρα λέει το manual. Έτοιμο. Και είναι κεντραρισμένο. Και αφού βάλαμε τις βάσεις, μετά θα βάλουμε και τις βαλίτσες πάνω για επιβεβαίωση ότι είναι όλα καλά στη θέση τους. Τώρα τελειώνουμε κουμπώνοντας τα πλαστικά πάνω, το κομμάτι μπροστά και τέλος. Αυτό ήταν. Αφού βεβαιωθούμε ότι μπαίνουν και οι βαλίτσες καλά πάνω, πιο πολύ για τους ψυχαναγκαστικούς. Μην σπηγάζουμε εννοείται. Και αυτή είναι η σχάρα μας. Λέει όριο 5 κιλά. Αυτό είναι σχετικό. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Πατήστε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και ελπίζω να τα λέμε σε επόμενα.